Να δούμε τον κύριο Σαράκη. Ωραία. Χθες το... είχε ένα ωραίο φίλο η Καθημερινή. Εγώ την παίρνω κάθε Κυριακή. Θέλω να σου πω ότι την διαβάζω. Έχει ωραία θέματα και διεθνή και αναλύσεις και όλα αυτά. Και είχε αυτό. Όταν είδα το δελτίο του Sky το Σάββατο με το φίλο μου τον Νίκο το Στραβελάκη και την φίλη μου την κυρία Μάνδρου, πολύ καλή δικαστική συντάκτρια που έβγαλε το θέμα, κάναν μια κουβέντα και λέγανε ότι αύριο η Καθημερινή της Κυριακής βγάζει, λέει, βόμβα έγγραφο όπου αποδεικνύεται ότι δύο από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες που έχουν καταθέσει το FBI έχουν καταθέσει, είναι οι ίδιοι δηλαδή, προστατευόμενοι μάρτυρες στην Αθήνα. Πω, λέω, θέμα, πρώτο η Καθημερινή το έχει, πρώτο θέμα με ξύλινα τέτοια πάνω, να πούμε. Πρώτο θέμα. Παίρνω την Κυριακή, την Καθημερινή, το είχε, φίλες και φίλοι, χτύπημα μονός τόσο, τρεις αράδες, στην αριστερή στήλη την είχε βάλει ο Παπαχελάς και το είχε βάλει κάτω, για να καταλάβετε πόσο το Παπαχελάς το εκτίμησε ότι είναι πρώτο ή σημαντικό θέμα, το είχε βάλει κάτω από συνέντευξη του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, κ. Λιγνάτης, πώς τον λένε. Το είχε βάλει κάτω από τον κύριο αυτόν, ο οποίος έλεγε ότι βρήκα, λέει, χρέος στον προϋπολογισμό του Εθνικού Θεάτρου 1,5 εκατομμύριο ευρώ και το είχε κάτω από αυτό το θέμα. Λέω, καλά, η Καθημερινή μια τόσο σοβαρή εφημερίδα. Όταν γίνεται τέτοια κουβέντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Σάββατο, δεν θα έπρεπε να το εξολογεί, να το βγάλει. Προφανώς οι άνθρωποι το χτυπήσανε μονόστιλο. Μέσα. Τον κύριο Σαράκη, μήπως. Μέσα. Το ρεπορτάζ, λέω, έγινε διασταύρωση ειδήσεων. Θανάση μου, σε παρακαλώ λιγάκι. Νέα τροπή στην υπόθεση Νοβάρτης, γράφει Καθημερινή και Σαράκη, τα έχετε διαβάσει απ' έξω. Και στον πρόλογο, το λέω για όλους μας, για τους τηλεθεατές μας, διότι δεν είμαστε όλοι δικοί μας, δεν τα ξέρουμε τα θέματα και καμιά φορά τα βλέπουμε και τρομάζουμε. Λέμε, τι γίνεται εδώ πέρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς εκπροσωπείτε τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες στο FBI. Σωστά. Τους καταγγέλλοντες. Τους καταγγέλλοντες. Εκείνα τα οποία πρόσωπα, τα οποία προσέφηκαν, κατήγγειλαν και είναι διάδικοι στην υπόθεση. Και έχουν μηνύσει, και... όταν λέτε διάδικοι, τι εννοείτε. Είναι δηλαδή ακριβώς, είναι οι μηνυτές και επειδή ακριβώς έχουν οι Αμερικανικοί, την εταιρεία αυτή, η φαρμακοβιομηχανία, την Νοβάρτης, την έχουν μηνύσει. Και επειδή σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο, όταν μια υπόθεση έχει δημόσιο συμφέρον, τότε αναλαμβάνει ή επισέρχεται στην υπόθεση η Αμερικανική κυβέρνηση. Δηλαδή έγινε μια καταγγελία, μια μηνυτήρια αναφορά, η οποία συνοδεύονταν από εκατοντάδες τεκμήρια διαφόρων ειδών, τα οποία αξιολογήθηκαν σε πρώτο στάδιο και κρίθηκαν ότι αυτή η υπόθεση έχει τεράστιο ενδιαφέρον, δημόσιο ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον των ΗΠΑ της Αμερικής και έχει αναλάβει την υπόθεση πλέον η Αμερικανική κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτή είναι προστατευόμενη, δηλαδή, είναι προστατευόμενη εκεί. Άρα δηλαδή, είναι γνωστά τα στοιχεία τους. Άρα δηλαδή έχει γίνει μια πρώτη αξιολόγηση όταν κατατέθηκαν οι μηνυτήριες αναφορές στα αμερικανικές αρχές των προσώπων για την αξιοπιστία και την φερεγγιότητά τους και φυσικά αυτή κρίνεται στη συνέχεια και θα κρυφθεί οριστικά με. Εγώ θέλω να βάλετε το χέρι στην καρδιά αυτή τη στιγμή ενώπιον όλων, ξέρετε τι κόσμος βλέπει την εκπομπή, δεν χρειάζεται να σας πω, και θα σας ρωτήσω χωρίς φόβο και πάθος που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Είναι ίδια πρόσωπα δύο από τα τρία που έχουν καταθέσει στις αμερικανικές διοικητικές αρχές με δύο πρόσωπα των προστατευόμενων μαρτύρων που έχουν καταθέσει στις ελληνικές αρχές? Έχουν σχέση τα πρόσωπα αυτά? Καταρχήν, η κυρία Μάνδρου είναι μια εξαιρετική δικαστική ρεπόρτερ. Αλλά εξίσου, η κυρία Μάνδρου, λέτε. Η κυρία Μάνδρου, αλλά εξίσου εξαιρετικός και είναι ο κύριος Παπαχελάς και γι' αυτό και ακριβώς έβαλε την είδηση μονόστελο. Στην πρώτη σελίδα. Διότι γνωρίζω ο κύριος Παπαχελάς, γιατί έχει πολύ καλή γνώση της αμερικανικής πραγματικότητας. Καταπληκτικός δημοσιογράφος, δεν του συζητάμε. Οι αμερικανικές αρχές, όταν αναλαμβάνουν την προστασία ουσιωδών μαρτύρων και δι μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, γνωρίζουν και έχουν την τέχνη να προστατεύουν άριστα εκείνα τα πρόσωπα. Θα ήταν αδιανόητο, και πέρα από αδιανόητο θα ήταν και ένα σοβαρό αδίκημα σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο, να περιγράφεται σε έγγραφο, επίσημο έγγραφο των αρχών, η ταυτότητα των συγκεκριμένων προσώπων. Θα είχε καταρρεύσει ένας πυλώνας του Αμερικανικού συστήματος δικαιοσύνης που αφορά τους πληροφοριοδότες. Φαντάζεστε, ακριβώς, γιατί μέσω του ίντερνετ αυτή η πληροφορία είναι παγκόσμια πληροφορία, ότι οι Αμερικανικές αρχές
αρχές καταδίδουν σε ξένες αρχές τα πρόσωπα εκείνα που υπηρετούν τα συμφέροντα, νομικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νομίζω ότι ο κύριος Παπαχελάς αντελήφθη αμέσως ότι είναι αδύνατο, αδιανόητο να υπάρχει και ένα τέτοιο έγγραφο, άρα γι' αυτό και ακριβώς το αξιολόγησε ως μονόστιλο και μάλιστα μισή σελίδα. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα που εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Τι εννοείται? Όπως ακριβώς τις περιγράφει, ναι, η κυρία Τουλουπάκη στο εξώδικό της, ναι, που μιλάει για εργαλειοποιημένη δημοσιογραφία που δεν υπολογίζει. Σε ποιον έκανε, σε ποιον έστειλε εξώδικο? Στην Καθημερινή. Στην, ναι, Καθημερινή, στην εφημερίδα η οποία δημοσίευσε το συγκεκριμένο άρθρο. Έστειλε λοιπόν εξώδικο στη διεύθυνση της εφημερίδας του κυρίου Παπαχελά, ναι, και στην κυρία Μάνδρου. Όπως λοιπόν το διαβάζω ακριβώς από το κείμενό της, ναι, μιλάει για εργαλειοποιημένη δημοσιογραφία που δεν υπολογίζει ούτε δικαστικές έρευνες, ελληνικές ή ξένες, με κίνδυνο από την εσφαλμένη τροπή που έχει λάβει η υπόθεση από πολιτικούς και δημοσιογραφικούς χειρισμούς, να ελοχεύει ο κίνδυνος ακόμη και διπλωματικού επεισοδίου και πλήγμα στις διεθνείς σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, εάν ήταν αληθές, εάν δηλαδή αποκάλυπτε η Μάνδρου ότι το σύστημα της Αμερικανικής δικαιοσύνης είναι τρωτό, ότι πάρα πολύ εύκολα αποκαλύπτουν την ταυτότητα μαρτύρων που βρίσκονται υπό την προστασία, θα είχαμε πλήγμα στο σύστημά τους. Και τι άλλο? Σε αυτό το επειδή ο νόμος είναι αυστηρός, αυτοί που θα υπέγραφαν αυτό το έγγραφο θα είχαν ήδη συλληφθεί από το FBI. Α, ναι. Διότι ακριβώς προβλέπονται αυστηρότατες κυρώσεις. Και αυτό που δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι και γράφουν εύκολα, ναι, πολλά πράγματα, ναι, που αναφέρονται σε μια αμερικανική έρευνα που ουσιαστικά στοχεύουν να πλήξουν το κύρος αμερικανικής έρευνας, θα πρέπει να συμβουλευτούν τι λέει ο αμερικανικός νόμος. Και μετά, εάν έχουν το θάρρος, να μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να αντιμετωπίσουν τις κυρώσεις. Διότι πολλοί μιλάνε γιατί νομίζουν ότι κατοικούν στο κέντρο της γης και ότι είναι πανίσχυροι. Αυτή η υπόθεση είναι η υπόθεση των Αμερικανικών αρχών. Δεν είναι των ελληνικών αρχών. Ακούστε ένα ερώτημα. Είναι μάλλον και είναι απλό το ερώτημα. Δεν ξέρω, μπορεί να χαμογελάσετε σε ένα ερώτημα που θα σας κάνω. Εγώ θα σας το κάνω όμως για να το καταλάβω εγώ καλά. Δεν μου λέτε. Εσείς με την νομική επάρκεια που έχετε και τις γνώσεις. Όμως δεν πήραμε απάντηση. Περιμένετε, περιμένετε, θα την πάρουμε. Στο ερώτημά σας δεν πήραμε απάντηση. Περιμένετε, μισό λεπτάκι. Δεν είναι ίδια, λέει. Δεν είναι ίδια. Πείτε μου κάτι άλλο. Αρκετές φορές. Υποθετικό ερώτημα. Δυστυχώς κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Δεν λέτε λοιπόν εσείς που έχετε, είστε δικηγόρος των τριών προστατευόμενων, να το πω έτσι για να το καταλαβαίνουμε, μαρτύρων στο FBI. Στις Αμερικανικές αρχές. Τριών προσώπων είστε. Τριών προσώπων. Ναι. Δεν έχουν σχέση. Και δεν έχουν καταθέσει. Δεν έχουν σχέση. Όχι, με. Κύριε Γκυρανάκη, σας παρακαλώ. Δεν έχουν σχέση με τους Έλληνες μάρτυρες, τους προστατευόμενους. Αυτό λέτε. Όχι βέβαια. Τα πρόσωπα τα οποία κατήγγυλαν δεν εμπλέκονται στην ελληνική έρευνα με καθιονδήποτε τρόπο. Και αυτό γίνεται. Πείτε μας κάτι να το καταλάβετε. Ένα λεπτό, κύριε Λιάσο. Μα θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται. Ακριβώς διότι η ασφάλειά τους προέχει. Και είναι αρχή τόσο δικιά μας που αναλάβαμε την υπόθεση, όσο και πιστεύω των ίδιων των προσώπων, αλλά και των Αμερικανικών αρχών, ότι στην Ελλάδα κινδυνεύουν. Ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους, για την αξιοπρέπειά τους. Και αυτό το καταλαβαίνει και ο Έλληνας πολίτης. Όταν γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για τους μάρτυρες που κατέθεσαν στην ελληνική έρευνα, να τους κρεμάσουν, να τους γδάρουν, να τους πάρουν το κεφάλι, γιατί τόλμησαν να αναφέρουν δωροδοκίες πολιτικών, άρα αντιλαμβάνονται ποια θα ήταν η θέση αυτών των προσώπων οι οποίοι είχαν το θάρρος, την δύναμη, την ψυχή αλλά και τα στοιχεία να καταγγείλουν έναν πολυεθνικό κολοσσό ο οποίος έχει 130.000 υπαλλήλους με δισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο που ανήκει σε βαρονίες, σε οικογένειες βαρονίων και με μετόχους πανίσχυρους της ελίτ, της παγκόσμιας ελίτ. Αυτοί λοιπόν στάθηκαν απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Λέει η κυρία Τουλουπάκη ότι είναι αδύνατο να γνωρίζει, να είναι... δεν όχι. Λέει. Εγώ διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή τόσο το άρθρο της κυρίας Μάνδρου, όσο και την απάντηση της κυρίας Τουλουπάκη. Εάν υπήρχε έγγραφο, επαναλαμβάνω, των Αμερικανικών αρχών, εμείς θα δίναμε την εντολή στους συναδέλφους μας, στους Αμερικανούς, να κινήσουν νομικές διαδικασίες κατά του FBI, κατά αξιωματούχων εκείνων. Μάλιστα. Που ευθύνονται για διαρροή απόρριτων πληροφοριών. Πείτε στον κόσμο κάτι το οποίο είναι μια απορία, φαντάζομαι, όλου του κόσμου. Ας υποθέσουμε ότι είναι τα ίδια πρόσωπα. Υπόθεση κάνω, εργασίας. Απαγορεύεται να έχει καταθέσει ένα στο FBI
Και αν κριθεί από εδώ ότι είναι σημαντικό πρόσωπο να καταθέσει και στις ελληνικές αρχές, τις δικαστικές, απαγορεύεται αυτό? Όχι βέβαια. Δεν αυτό και η κυρία Μάλιστα. Μάνδρου δεν έχει κατανοήσει το εξής. Ναι. Όταν μιλάει ότι θα είναι άκυρες οι καταθέσεις, επειδή ακριβώς εάν οι συγκεκριμένοι ήθελαν να καταθέσουν στις ΗΠΑ με την προσδοκία του βραβείου, γιατί δεν πρόκειται για αμοιβή, για βραβείο δίνουν οι Αμερικανοί, όπως όταν δίδεται το Νόμπελ, συνοδεύεται και από ένα βραβείο. Όταν μάχεσαι κατά της διαφθοράς και υπηρετείς το δημόσιο συμφέρον, τότε παίρνεις ένα βραβείο. Δεν παίρνουν ποσοστά οποίο... ανάλογα από τα πρόστιμα και τα έσοδα από τα πρόστιμα που κάνουν. Θα σας πω, έτσι δεν είναι. Μπορεί να διεκδικήσει εκείνος ο οποίος έχει εισφέρει σημαντικά στοιχεία στην έρευνα των Αμερικανών, το οποίο θα το διεκδικήσει πού? Ενώπιον της Αμερικανικής δικαιοσύνης, αφού τελεσυδικήσει. Η απόφαση θα προσφύγει σε αμερικανικό δικαστήριο και θα ζητήσει και θα πει ότι αναγνωρίστε μου τη συμβολή μου στη μάχη κατά της διαφθοράς και θα αποδείξει ότι εισέφερε ουσιώδη στοιχεία στην έρευνα των Αμερικανών, των Αμερικανικών αρχών. Μάλιστα. Που τους οδήγησαν σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι και μηνυτές. Βεβαίως. Άρα δεν θα έχουν προσέξτε, θα έχουν όταν και εφόσον τελεσυδικήσει η έρευνα και αναγνωριστεί από δικαστήριο, όχι από τις αμερικανικές αρχές που διεξάγουν την έρευνα, ότι είχαν αξιοπιστία, φερεγγιότητα στα στοιχεία. Λέγανε αλήθεια δηλαδή. Λέγανε αλήθεια. Και ότι τι κέρδος θα έχουν, αν μπορείτε να μας πείτε. Μία τάξη μεγέθους να μας έχουν όφελος. Δεν είναι υποχρεωτικό να το διεκδικήσουν, τους δίνεται η δυνατότητα. Γιατί έχουν όφελος. Γιατί λεφτά μιλάμε. Προσέξτε. Από 10 έως 30%. Πώς, από 10-30% σε τι? Από πού εξαρτάται? Του κέρδους. Επί του προστίμου που θα επιβληθεί. Δηλαδή αν έχει μπει ένα πρόστιμο 500 εκατομμύρια από 10 στην Οβάρτης από την Αμερική, θα πάρει ο προστατευόμενος του FBI από 10-30% των 500 εκατομμυρίων. Βεβαίως. Μιλάμε για τεράστια λεφτά. Εάν το δικαστήριο αναγνωρίσει... Μιλάμε για λεφτά τώρα. Αγοράζει τη Μύκονο. Κερδίσει το δικαστήριο και το αναγνωρίσει το δικαστήριο ότι πράγματι έχει συμβάλει. Θα πρέπει πολλά λεφτά. Ναι. Από πού εξαρτάται η κλίμακα, ξέρετε? Από τον κίνδυνο που ανέλαβε και από τα αντίπεινα. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε πολύ σημαντικός δικηγόρος, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εδώ και 15 μέρες, αγαπητέ κύριε Σαρακή, ναι, μας μπήκανε ψήλοι στα αυτιά που λένε στο χωριό. Εγώ ακούγοντας τον κύριο Τσοβόλα, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε νήξη, δεν ξέρω που βασίστηκε, ότι μπορεί πρόσωπα που καταθέσανε στο FBI να είναι ίδια με τα πρόσωπα που καταθέτουν εδώ και οι προστατευόμενοι. Όλα θα τα πούμε σήμερα, μην ανησυχείτε. Μα γι' αυτό σας ρωτώ. Ρωτάω όλα εδώ πέρα. Να πούμε όμως το εξής. Τώρα εσείς απαντάτε ό,τι θέλετε. Κάνατε μια υποθετική. Εσείς το εισπράξατε κι εσείς αυτό από τον κύριο Τσοβόλα. Μα θα σας πω ότι έχει συμβεί. Για πείτε μας, ναι. Να πούμε πρώτα στο προηγούμενο ερώτημά σας, στην υπόθεση. Εάν κατέθεσαν στην Αμερική, εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες των ΗΠΑ της Αμερικής ήταν οι ίδιοι. Ακυρώνονται οι καταθέσεις? Όχι. Έρεται μόνο η ανωνυμία τους. Οι καταθέσεις παραμένουν σε ισχύ. Όμως έχουν. Και όχι μόνο έχουν, με αυξημένη ισχύ πλέον. Διότι τι λέει ο ελληνικός νόμος? Ότι όταν καταθέτεις υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, μάλιστα, έχει μειωμένη αποδεικτική ισχύ. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν και άλλα στοιχεία για να αποκτήσει αξιοπιστία η συγκεκριμένη κατάθεση. Όταν όμως αφαιρέσεις την ανωνυμία, αυτή η κατάθεση συνεχίζει να είναι έγκυρη και είναι πλέον αυξημένης αποδεικτικής ισχύος. Ναι, ναι. Και τότε ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Οι υποθέσεις πολιτικών προσώπων που έχουν πάει στο αρχείο, ναι, ανασύρονται. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Το είπε και ο συνήγορος της κυρίας του Λουπάκη, ο εξαιρετικός μου συνάδελφος, ο κύριος Παπαστεριόπουλος, στη δήλωσή του που λέει, για όσους βέβαια σπέβδουν να χαρούν για μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή άρση της προστασίας των μαρτύρων, απλά να αναφέρουμε ότι η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους οδηγεί αμέσως σε πλήρη αποδεικτική δύναμη των καταθέσεών τους. Μάλιστα. Ενώ υπό το καθεστώς προστασίας, ένα λεπτό, δεν παράγεται πλήρης απόδειξη και απαιτούνται συνοδά αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα. Για την ερώτηση, ερώτηση και θέλω απάντηση. Δηλαδή κάποιοι κύριε πολιτικοί Σαράκη, στην Ελλάδα που έχουν αρχαιοθετηθεί, ναι, ναι, εάν αρθεί η ανωνυμία τους, γιατί μπορεί έχουν κακούς συμβούλους, αγράμματους νομικά. Να αρθεί η απόφαση. Βεβαίως. Μπορεί να αρθεί η απόφαση. Πείτε μας κάτι άλλο. Οι μάρτυρές σας στο FBI μιλήσανε για πολιτικά πρόσωπα?
Φυσικά και μίλησαν. Το έχω πει άλλες φορές. Το έγγραφο. Όχι, όχι, επειδή, έχουμε, επειδή έχει πάρει τη διάσταση με τα χαρτιά που βγαίνουν τώρα και θα βγουν κι άλλα. Ναι, εγώ θα σας τα ρωτάω όλα. Από την ελληνική έρευνα βγαίνουν. Υπάρχει από την έγγραφο. Δεν βγαίνει τίποτα. Υπάρχει έγγραφο από τους Αμερικάνους στην Ελλάδα που μιλάει για 7 πολιτικά πρόσωπα. Δεν γνωρίζω. Ακούστε. Εγώ γνωρίζω αυτά τα οποία είναι στη δημοσιότητα. Δηλαδή, ναι, ό,τι προέκυψε από την ελληνική δικογραφία, υπάρχουν έγγραφα του FBI, αυτά τα οποία διαβιβάστηκαν τον Φεβράριο του 2018 στη Βουλή και αναφέρονται σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί να αναφέρονται ονόματα σε ένα στάδιο έρευνας. Σημασία έχει, κοντός ψαλμός αλληλούια, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε τα αποτελέσματα της έρευνας των Αμερικανικών αρχών. Και δυστυχώς στην χώρα μας αυτή η έρευνα που μας αφορά, δηλαδή για όλη την παγκόσμια κοινότητα θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο λαιλασίας του δημοσίου συστήματος, χειραγώγησης της ιατρικής κοινότητας, χειραγώγησης της εισαγωγής και κοστολόγησης των φαρμάκων προς όφελος μιας πολυεθνικής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία μαστίζονταν από την οικονομική κρίση και εμείς θα συνεχίζουμε να μιλάμε για σκευωρία, εμείς θα δείχνουμε με το δάχτυλο και θα ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί που αποκάλυψαν το σκάνδαλο στις ξένες αρχές και δυστυχώς θα βυθιζόμαστε συνέχεια σε μία μιζέρια μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία, την διαφθορά στο δημόσιο βίο. Ο Έλληνας πολίτης που μας ακούει, ένα λεπτό κύριε Κυρανάκη, τη διαφθορά την κάτι, συναντάει από το να αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης, ναι, από το να μπει στο δημόσιο σε μία θέση, από το να βρει μια δουλειά μέχρι και στα υψηλά κλιμάκια που είναι το πολιτικό μας σύστημα. Να πάρει ένα δημόσιο έργο πλαστό έγγραφο, ναι, να τα ξέρουμε. Ελάτε κύριε Κυραμαγή. Μας είπατε ότι οι μάρτυρες, οι πελάτες σας, η εντολή σας, ναι, ναι, στο FBI κατέθεσαν για πολιτικά πρόσωπα. Στις Αμερικανικές αρχές κατέθεσαν, ναι, να σας το διευκρινίσω. Κατέθεσαν για πολιτικά πρόσωπα. Κατέθεσαν για τις αθέμητες πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι δωροδοκίες. Σε πολιτικά πρόσωπα. Βεβαίως, θα σας πω. Από γιατρούς μέχρι κρατικούς αξιωματούχους και πολιτικά πρόσωπα. Άρα οι μάρτυρές σας, η εντολή σας κατέθεσαν στο FBI, ναι, ναι, ότι η Νοβάρτης δωροδόκησε πολιτικά πρόσωπα. Κατέθεσαν στοιχεία, επαναλαμβάνω, τα οποία αφορούν από γιατρούς μέχρι πολιτικούς. Και να σας απαντήσω γιατί ξέρω ότι. Όχι, όχι, πείτε μας συγκεκριμένα, κύριε Σαράκη. Να σας το πω, κύριε Κυρανάκη. Άρα η έρευνα του FBI. Πολλές φορές η έρευνα του FBI. Να μιλάτε για την υπόθεση Νοβάρτης. Έχετε για πρώτη φορά την ευκαιρία να το κατανοήσετε κι εσείς γιατί σας ευχαριστώ. Ακούστε λοιπόν. Η έρευνα στο FBI αφορά πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Ρωτήσατε να απαντήσω. Ναι. Αφήστε να απαντήσω. Αρμοδιότητα των Αμερικανικών αρχών είναι η πολυεθνική εταιρεία. Δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων σε πρόσωπα τα οποία είναι εκτός της εταιρείας. Δηλαδή, αρμόδια για να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση πολιτικών προσώπων που έχουν δωροδοκηθεί είναι οι ελληνικές αρχές. Οι αμερικανικές αρχές θα επιβάλλουν κυρώσεις στον ενεργούντα τη δωροδοκία. Στην παθητική δωροδοκία, που είναι τα πολιτικά πρόσωπα και οι κρατικοί αξιωματούχοι, αρμοδιότητα έχουν οι ελληνικές αρχές. Ως νομικός το γνωρίζετε. Το γνωρίζω. Άρα λοιπόν, όμως, κύριε Σαράκη, όταν οι αμερικανικές αρχές μιλούν. Κύριε, να κάνουμε λίγο διάλογο, να καταλάβει ο κόσμος. Να το ολοκληρώσω. Όχι, θέλω να απαντήσω αυτό που είπατε. Ότι... Άλλο η επιβολή κυρώσεων, άλλο η έρευνα, κύριε Σαράκη. Άλλο η επιβολή κυρώσεων που λέτε εσείς σωστά. Δεν θα επιβάλλει κυρώσεις. Αμερικανικές... Ένα λεπτό, κύριε Σαράκη, σας ακούμε προσοχή τόση ώρα. Ναι, λοιπόν, λέτε. Ναι. Επιβολή κυρώσεων σε πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα κάνει ελληνική δικαιοσύνη. Σωστά. Έρευνα το FBI για, ελληνικά, για πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα κάνει, ναι ή όχι. Έρευνα. Ακούσα, κάνει έρευνα. Κάνει έρευνα. Θα σου απαντήσω. Μάλιστα. Γιατί στις 10 Οκτωβρίου του 2019, εσείς ο ίδιος στην εκπομπή του Sky Αποτύπωμα είπατε. Εγώ. Στην Αμερικανική έρευνα δεν υπάρχουν ονόματα πολιτικών. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Ναι, βεβαίως. Προσέξτε, μιλάτε για ένα μονταρισμένο της ομάδας αληθείας. Όχι, το είπατε εσείς στην εκπομπή Αποτύπωμα του Παύλου Τσίμα στο Sky στις 10 Οκτωβρίου 2019. Θα επαναλάβω τι είπα. Δεν το είπατε. Δεν το είπα ακριβώς όπως το λέτε εσείς. Το είπατε ακριβώς, έχω την απομαγνητοφώνηση μπροστά μου. Έχετε την απομαγνητοφώνηση από μια απομονταρισμένο απόσπασμα που είπα. Από το Sky. Από το Sky. Κύριε Νιάτσο, μπορούμε να το βρούμε. Να το δούμε, να το δούμε. Ακούστε να σας πω. Είναι πολύ εύκολο. Ακούστε να σας πω. Σε εσάς έρχομαι, κύριε Βέτα. Δεν έχω μιλήσει εγώ. Να απαντήσω, κύριο Κυρανάκη. Κλείστε, παρακαλώ, για να πάω και στον κύριο Βέτα. Αυτό το μοντάζ το έκανε μια αυτή εξαιρετική ομάδα που έχετε στη Νέα Δημοκρατία, στην ομάδα Αληθείας. Τι μοντάζ, κύριε Σαράκη, εσείς το είπατε. Στο Sky το έκανε.
έβαλε λόγια που δεν είπατε. Όχι, ακούστε λοιπόν να σα πω. Σα έβαλε λόγια, έβαλε τι σπικάζε, έκανε. Τι έκανε. Ένα λεπτό, ακούστε το. Αρμοδιότητα, είπα, έχει οι Αμερικανικές αρχές, έχουν στην αντικείμενο τη έρευνα, είναι η πολυεθνική εταιρεία. Δεν είναι αντικείμενο. Πώ έρευνα πολιτικά πρόσωπα. Ένα λεπτό. Δεν είναι αντικείμενο τα πολιτικά πρόσωπα. Αντικείμενο είναι η εταιρεία. Και την ενδιαφέρει ποιου δωροδόκησε η εταιρεία, και το λέω στο, έστω και στο μονταρισμένο, χωρίς να υπάρχουν αποκλεισμοί. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν αποκλείονται τα πολιτικά πρόσωπα από εκείνα που ερευνώνται ποιοι δωροδοκήθηκαν. Κύριε Βέτα, αυτό παρακαλώ. Είπα. Έχει γίνει κατανοητό. Φωτώ, το καταλάβατε τώρα. Πάρτε το λόγο τώρα. Πάρτε το λόγο για να πάμε λίγο παρακαλώ. Είναι σαφές να το πούμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε.